καλπάζει ο ιός του δυτικού νήλου, ο οποίος μεταφέρεται μέσω των κονουπιών και μεταδίδεται στους ανθρώπους. Τουλάχιστον 26 δήμοι σε Αθήνα, Θεσσαλία, Μακεδονία και Θράκη βρίσκονται πλέον σε καραντίνα, αναφορικά με τη διαδικασία της αιμοδοσίας προκειμένου να προληφθεί τυχόν μετάδοση του ιού με μετάγγιση. Περιφερειακή Ενότητα Καβάλα, που περιλαμβάνει τους τέσσερις δήμους, του τέσσερι Δήμου, Νέστου, Θάσου, Καβάλα και Παγκαίου τα κρούσματα, ιδίω την τελευταία εβδομάδα, έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Σύμφωνα με τα δικά μα στοιχεία, 20 είναι συνολικά τα κρούσματα, από τα οποία 6 κρούσματα έχουν λίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματο, δηλαδή έχουν συμπτωματολογία μήνυγκο έχουν παρακαιτηθεί. Δύο κρούσματα δυστυχώ απεβίωσαν και δύο στην ανθρωπή μας χρειάστηκε για αποκατάσταση να πάνε σε ένα από τα κέντρα αποκατάστασης της περιοχής μας. Η αποχή από την αιμοδοσία εθελοντών αιμοδοτών κάθε χρόνο τους θερινούς μήνες που κορυφώνεται τον Αύγουστο λόγω των διακοπών και τα μέτρα αυξημένου ελέγχου της ασφάλειας του αίματος λόγω της επιδημίας του ιού του Δυτικού Νείλου έχουν σαν αποτέλεσμα να μειώνονται δραματικά τα αποθέματα αίματο τη ελληνική δεξαμενή, με ότι αυτό συνεπάγεται για όσου χρειάζονται μεταγγίσει, ιδίω για του ανθρώπου με μεσογειακή ανεμία. Το ιδιαίτερο είναι ότι η ηλικία των κρούσματων ε, έχει ανοίξει. Έχουμε κρούσματα από 18 έω 91 ετών. Θυμίζω ότι 91 ετών ήταν η, η συμπολίτησα από τον έστω η οποία δυστυχώς κατέληξε. Ε, και το καινούριο. Το οποίο έχει και τι επιπτώσει, τι οποίε θα πούμε στη συνέχεια, είναι ότι έχουμε κρούσματα και από τη Θάσο, σε ένα αιμοδότη, αλλά και από την περιοχή τη καβάλα, του Δήμου Καβάλας, συγκεκριμένα από τι Κρινίδε, που σημαίνει ότι αυτό ε, δημιουργεί κάποια προβλήματα όσον αφορά το τμήμα τη αιμοδοσία. Επειδή ακριβώ λέμε ότι ενό κακού μοίρια έπονται. Το έχουμε πει και σε προηγούμενη επικοινωνία μα ότι η περιοχή του Νέστου είναι σχεδόν αποκλεισμένη. Βέβαια, προσπαθούμε έτσι ώστε οι προγραμματισμένε αιμοδοσίε στη Χρυσούπολη και στο Ξεριά τον ερχόμενο μήνα να πραγματοποιηθούν κανονικά. Αλλά υπάρχουν κάποια προβλήματα όσον αφορά του αιμοδότη που θέλουν να αιμοδοτήσουν από την περιοχή τη Καβάρα και τη Θάσου. Ε, το ΕΜ ελέγχεται, ελέγχεται, ελέγχεται ακριβώ σε συνεννόηση με το Εθνικό Κέντρο Εμμοδοσία γίνεται μοριακό έλεγχο. Του τελευταίου δύο μήνε η πορεία του ιού συνεχίζεται δυναμικά όπω και τα δύο προηγούμενα έτη, μολύνοντα ανθρώπου και ζώα. Ενώ ήδη ο ιό του Δυτικού Νείλου έχει προκαλέσει έξι θανάτου. Όπω επισημαίνει ο Εθνικό Οργανισμό Δημόσια Υγεία, ο ιό του Δυτικού Νείλου έχει καταγράψει 49 κρούσματα στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα για την περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σε οικισμού τη Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθη, Καβάλα και Ροδόπη ενώ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Εθνικό Οργανισμό Δημόσια Υγεία, οι περιοχέ που επηρεάζονται από τον ιό του Δυτικού Νείλου και τίθενται πλέον σε καραντίνα για την περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι οι συγκεκριμένε. Από την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθη, ο Δήμο Τοπύρου, ο Δήμο Αυδείρων και ο Δήμο Ξάνθη. Από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλα, ο Δήμο Νέστου, ο Δήμο Θάσου και ο Δήμο Καβάλα. Από την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπη, ο Δήμο Αριανών και ο Δήμο Ιάσμου από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, ο Δήμο Ηράκλεια, και από την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, ο Δήμο Σουφλίου. Και η λίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματο από τον Ιώτο του Νείλου αποδεικνύει ότι γίνεται μια ομαδική δουλειά και σε αυτόν τον τομέα. Δεν είναι μόνο οι παθολόγοι Όπω ο Μιλόν, που βρισκόμαστε στο πρώτο φόντο, αλλά υπάρχουν και άλλε ειδικότητε, όπω είναι νευρολόγοι, όπω είναι απεικονιστέ, όπω είναι εργαστριακοί γιατροί, όπω είναι φυσικοθεραπευτέ, που όλοι μαζί δουλεύουμε προκειμένου να φέρουμε σε πέρα αυτό το δύσκολο έργο για αυτό το καλοκαίρι. Εκείνο που πρέπει να προσέχουμε ε, σε ατομικά μέτρα είναι αυτά που έχουμε πει πολλές φορές. Βέβαια, τελευταίες μέρες δεν έχουμε βροχές, άρα λιμνάζοντα ε, στον περίγυρό μας ύδατα δεν υπάρχουν. Ε, τα, τα ατομικά μέσα υγιεινής ε, και προστασίας όσον αφορά τα εντομοφατικά, τις κουνουπιέρες, ε, τα πουκάμισα που πλέον αλλάζει και ο καιρός με μακριά ε, μανίκια ε, αλλά και τα παντελόνια, όλα αυτά αποτελούν ε, σημαντικά μέτρα.